θέλετε, οπότε ερχόμαστε στον κύριο Παπαδημούλη για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής μας απουσιάζει επίσης και έτσι θα εκπροσωπήσω εγώ την πολιτική μας ομάδα σε αυτήν τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ροντρίγκες και για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και για την παρουσίαση της έκθεσης που μόλις ανέπτυξε. Οι αντιρρήσεις που έχει η πολιτική μας ομάδα και η κριτική που έχει ασκήσει στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και στις προτάσεις που έχει καταθέσει πριν λίγους μήνες η Κομισιόν είναι γνωστές. Εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να συμβάλλω περισσότερο με προτάσεις για το τι πρέπει να αλλάξει προς μια κατεύθυνση θετική. Είναι αλήθεια και συμφωνώ με την κυρία Ροντρίγκες ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρή και πιο ισορροπημένη ανάπτυξη. Η οικονομική, η ανάπτυξη που υπάρχει στην Ευρωζώνη είναι ασθενής και αβέβαιη και με μεγάλες εσωτερικές ανισότητες. Άρα χρειάζεται με δεδομένη και την ανεπάρκεια και την αποτυχία της πολιτικής που έχει ασκηθεί μέχρι τώρα, αλλαγές στο μείγμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, εγκατάλειψη αυτής της δογματικής προσήλωσης στη μονομερή λιτότητα. Η μονομερής λιτότητα ως δόγμα δεν έφερε αύξηση των επενδύσεων, αλλά μείωση των επενδύσεων. Η Ευρωζώνη τα καταφέρνει πολύ χειρότερα από την αμερικανική οικονομία ως σύνολο και την ίδια ώρα μέσα στην Ευρωζώνη έχει αυξηθεί και η ανεργία και η φτώχεια και οι ανισότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διεκδικήσει μέσω της παρέμβασής του ακόμη πιο ισχυρό ρόλο στην διαμόρφωση της νέας οικονομικής πολιτικής και στη στροφή προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Και πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο το εργαλείο της ευελιξίας έτσι ώστε να έχουμε τόνωση της ανάπτυξης με τόνωση των επενδύσεων. Θεωρώ επίσης απαραίτητο να επισημάνω ότι από το σχέδιο της τραπεζικής ενοποίησης απουσιάζει ουσιαστική πρόοδος, ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, για την προώθηση του τρίτου πυλώνα που αφορά στην πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι απαραίτητο σήμα σταθεροποίησης, όχι μόνο γιατί θα προσθέσει σιγουριά στους καταθέτες, αλλά γιατί θα δώσει ένα σήμα σταθεροποίησης που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ένα επίσης σημαντικό θέμα και συμφωνώ με την κυρία Ροντρίγκες στην επισήμανσή του, είναι η προσφυγική κρίση και η αντιμετώπιση της, η οποία έχει επιπτώσεις και στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Υπάρχουν ορισμένες κραυγές που λένε απέτυχε η Σέγγεν, να τελειώσουμε με τη Σέγγεν ή να κάνουμε μια μικρότερη Σέγγεν. Συμφωνώ με τον αρμόδιο επίτροπο καθώς και την πρόεδρο της Κομισιόν που λέει μικρότερη Σέγγεν σημαίνει καθόλου Σέγγεν. Και η κατάρρευση της Σέγγεν δεν θα κάνει ζημιά μόνο στη δημοκρατία, δεν θα τσαλαπατήσει μόνο δεσμεύσεις που όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναλάβει έναντι και της υπογραφής του στη Σύμβαση των ΗΠΑ στη Γενέβη, αλλά θα κάνει τεράστια ζημιά και στην οικονομία η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη à la carte, η οποία είναι καλή όταν δίνει αγροτικές επιδοτήσεις, καλή όταν χρηματοδοτεί μέσω των διαρθρωτικών ταμείων έργα ανάπτυξης και υποδομών, αλλά δεν θέλουμε να υλοποιούμε τις αποφάσεις της Ευρώπης, του Συμβουλίου, της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου, όταν πρόκειται να δώσουμε μια ενωμένη αποτελεσματική απάντηση στην προσφυγική κρίση. Θα ήθελα επίσης από την εισηγήτρια να εξετάσει την πρόταση. Χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτες δημοσιονομικές δαπάνες λόγω της προσφυγικής κρίσης και η χώρα μου η Ελλάδα είναι μία από αυτές καθώς δέχεται το 85% των προσφυγικών ροών, οι έκτακτες δημοσιονομικές δαπάνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης να μην υπολογίζονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Τέλος, συμφωνώ με την παρατήρηση και θα κάνουμε προσπάθεια να την ενισχύσουμε, να μην κοιτάει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο μόνο τις χώρες που έχουν
μακροοικονομικές ανισορροπίες με τη μορφή των ελλημάτων, αλλά και τις πλεονασματικές οικονομίες, πιέζοντας, γιατί και εκεί υπάρχει παραβίαση των κανόνων, πιέζοντας για επενδύσεις, για τόνωση της ζήτησης, έτσι ώστε να ενισχυθούν πολιτικές συνοχής. Ευχαριστώ. Thank you for,